Άντζο. Μάχτης. Πρόσεχε. Η μέρα μας σε ένα στάδιο πλημμυρισμένο από παιδιά, σε ένα στάδιο γεμάτο από αθλητισμό, καθαρό και υγιή αθλητισμό, αγαθό για τον καθένα πολίτη αυτού του τόπου. Όπως ακριβώς πρεσβεύει και υπαγορεύει το πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους, το οποίο για 30 χρόνια εφαρμόζει και προωθεί με επιτυχία ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. Συμμετέχουν στο πρόγραμμα 15.000 άνθρωποι από όλες τις επαρχίες της Κύπρου μας, αθλούμενοι σε 18 εξειδικευμένα προγράμματα άθλησης. Επαρχία Λευκωσίας, η οποία φιλοξενεί την σημερινή εκδήλωση. Επαρχία Λεμεσού, επαρχία Αμοχώστου, επαρχία Λάρνακας, επαρχία Πάφου και η αγαπημένη επαρχία της Κερίνιας μας. Μήνυμα και ελπίδα πως σύντομα το πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους θα λειτουργήσει για όλους τους Κυπρίους και στην Αμόχωστο και στην Κερίνια. Τα εξειδικευμένα προγράμματα γενική άθληση, χορός, ταεκφοντό, ζούτο, ρυθμική γυμναστική, αντισφαίριση, ποδόσφαιρο, επιτραπέζια αντισφαίριση, καράτε, άσκηση τρίτης ηλικίας, άσκηση εθνικής φρουράς και σωμάτων ασφαλείας, αθλητισμός και γυναίκα, άντρας, κολύμβηση, άσκηση στην προσχολική ηλικία, άσκηση στις φυλακές, μπάντμιντον, τρίαθλον, άσκηση ατόμων με αναπηρίες και ειδικά προβλήματα. Και επιτρέψατε μου στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε την Ολυμπιακή Ομάδα της Κύπρου των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων που θα λάβει μέρος, να τους εκεί να τους χειροκροτήσουμε, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ειδικών Ολυμπιακών τον ερχόμενο Αύγουστο στο Λος Άντζελες. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού είναι δίπλα σας, η Κύπρος είναι δίπλα σας, παιδιά. Μπροστά μας, φίλες και φίλοι, είναι η συνοπτική εικόνα άσκησης αξιωματούχων της πολιτείας. Για να αντέξετε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, στις 1985 και με εγκριμένο κονδύλι 50.000 λιρών, ο ΚΟΑ αποφασίζει τη λειτουργία του προγράμματος Αθλητισμός για Όλους για να καλύψει την ανάγκη άθλησης όλων των στρωμάτων του λαού μας. Υπόμνηση πρέπουσα στον τότε πρόεδρο του ΚΟΑ, σεβαστό μας εκπαιδευτικό Κυριάκο Νεοκλέους. Από τότε, το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, παραλαμβάνοντας τη σκητάλη από το προηγούμενο, επιταχύνει τους ρυθμούς του προγράμματος ποσοτικά και ποιοτικά. Για να τιμούμε σήμερα τα 30 χρόνια του ΆΓΟ με χαρά μα και με περηφάνεια. Αισθήματα που δικαιολογημένα διακατέχουν και την πρόεδρο του νυν Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ, κυρία Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, την οποία καλούμε στο βήμα για να χαιρετήσει την εκδήλωσή μας. Κυρία Πρόεδρε. Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, έντιμε κύριε Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι. Ο Κυπριακός Αθλητισμός καλωσορίζει θερμά τον εξοχότατο
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Αναστασιάδη, στη σημερινή κορυφαία εορταστική εκδήλωση για τα 30 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος Αθλητισμός για Όλους. Υποδεχόμαστε και όλους εσάς που η παρουσία και η συμμετοχή σας έχουν συμβάλει ώστε το ΑΓΟ σήμερα να είναι ένα αθλητικό κίνημα που έχει αγκαλιαστεί από όλες τις κατηγορίες πολιτών στη χώρα μας, χωρίς οποιαδήποτε φυλετική, θρησκευτική, κοινωνική, ηλικιακή διάκριση και στην απουσία οποιοδήποτε σωματικού ή πνευματικού φραγμού. Το ΑΓΟ, στα 30 χρόνια ζωής του και στην πορεία, εδραιώθηκε στην κυπριακή κοινωνία με θετικές επιδράσεις στο γενικό πληθυσμό. Για την επιτυχία του αυτή, μεγάλο μερίδιο έχει το κράτος, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η τοπική αυτοδιοίκηση και όσοι συμμετείχαν στις περασμένες 3 δεκαετίες, καθώς και αυτοί που συμμετέχουν σήμερα. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού νιώθουμε ξεχωριστή περηφάνεια που το πρόγραμμα ΑΓΟ προωθεί τον μαζικό αθλητισμό στον τόπο μας, συμβαδίζοντας με τις απαιτήσεις της πολιτικής σας για τον κοινωνικό αθλητισμό, τις οποίες έχετε θέσει. Όπως θα διαπιστώσετε και στη σημερινή εκδήλωσή μας, ο στόχος μας είναι η καθολική αποδοχή του προγράμματος ΑΓΟ από το ευρύ κοινό και η καθιέρωση της διαβίου άσκησης μέσα από την εμπλοκή μεγάλου αριθμού πολιτών σε οργανωμένες ομάδες άθλησης και πιστεύουμε ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ερμηνεύουμε, κύριε Πρόεδρε, την παρουσία σας εδώ σήμερα ως μια έμπραχτη απόδειξη του προσωπικού σας ενδιαφέροντος και της αγάπης σας για τον αθλητισμό και την υγεία των συμπολιτών μας. Η σημερινή εκδήλωση καταγράφεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τον μαζικό αθλητισμό, αφού το ΑΓΟ για 30 χρόνια παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα του ΚΟΑ. Ο μαζικός αθλητισμός θα πρέπει να καταστεί τρόπος ζωής για κάθε συμπολίτη μας, σε κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά, πάρκο και παραλία. Οι 87 γυμναστές του προγράμματος είναι η ψυχή και η καρδιά του προγράμματος, που καθημερινά γυμνάζουν 15.000 μέλη σε 500 διαφορετικά κέντρα. Θεωρούμε ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης προς την κατεύθυνση της προσέλκυσης περισσότερων πολιτών για να επωφεληθούν από τα ευεργετικά ωφέλη του αθλητισμού. Ο στόχος είναι εφικτός για να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η οικογένεια του ΑΓΟ. Το όραμά μας είναι να φτάσει η στιγμή που το ΑΓΟ θα αγκαλιάσει όλες τις ομάδες πληθυσμού και θα έχει πρόταση για τον κάθε Κύπριο συμπατριώτη μας. Καλύτεροι πρεσβευτές του ΑΓΟ για τα πολλαπλά ωφέλη του είστε όλοι εσείς τα μέλη του. Πρεσβευτές είναι επίσης και όλοι οι άλλοι που πέρασαν από τα διάφορα προγράμματα όλα αυτά τα χρόνια και λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές λόγω των θετικών εμπειριών που απεκόμισαν μέσα από το πρόγραμμα. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε κάποιες από τις δράσεις του προγράμματος, θα χειροκροτήσουμε τα παιδιά, τα άτομα τρίτης ηλικίας και τους ενήλικες μέλη του προγράμματος Αθλητισμός για Όλους. Συγχαίρω όλους τους συντελεστές του προγράμματος ΑΓΟ για το αξιόλογο έργο τους. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την ΟΠΑΠ Κύπρου για τη συνεχή στήριξη, συμπαράσταση και συνεργασία. Τελειώνω με μια πρόσκληση, κύριε Πρόεδρε. Οφείλω να σας μεταφέρω την επιθυμία όλων μας, που είναι η συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή δραστηριότητα που εσείς θα επιλέξετε και πολύ σύντομα να την υλοποιήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Το Νοέμβριο του 1969 πραγματοποιείται η κάθοδος του προπός στο νησί μας και δημιουργείται η ζώνη ΟΠΑΠ Κύπρου. Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου αναδεικνύεται γρήγορα ως ο μεγάλος αιμοδότης του κυπριακού αθλητισμού. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ στις 4 Νοεμβρίου 1970, όπου αναλύεται ο προϋπολογισμός του οργανισμού για τον επόμενο χρόνο. Προβλέπονται έσοδα 180.000 λιρών από τα κέρδη του προπό και μόνο 300 λίρες από άλλες πηγές. Από τότε ο ΟΠΑΠ, είτε ως οργανισμός είτε ως εταιρεία, στέκει με συνέπεια κοντά στον αθλητισμό μας, αλλά και στην κοινωνία μας ευρύτερα. Κοντά και στο πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους. Παρακαλώ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Κύπρου, Δημήτρη Αλετράρη, να καταθέσει πέρα από την επιταγή χορηγίας και τον χαιρετισμό του. Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρία Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, αγαπητέ Υπουργέ Παιδείας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Κάθε φορά που αναλαμβάνω την ευθύνη να χαιρετήσω μια εκδήλωση στην οποία συμμετέχει ο ΟΠΑΠ Κύπρου, αισθάνομαι πολύ όμορφα. Γιατί ακριβώς η κάθε μας συμμετοχή προσθέτει στη συνέπεια με την οποία στεκόμαστε κοντά στην κυπριακή κοινωνία εδώ και 45 χρόνια. Η σημερινή όμως εκδήλωση δημιουργεί για την ΟΠΑΠ Κύπρου ξεχωριστά συναισθήματα ικανοποίησης. Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο γεμάτος ζωή, χαρά και προοπτική που προσφέρει το πιο μαζικό και υγιές πρόγραμμα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και το οποίο στηρίζουμε με περηφάνεια. Δεν πάνε πολλές μέρες που ανακοινώσαμε την εκ νέου στήριξή μας στο σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή» στη Γυρό Πατώνα, αλλά και τη συνέχιση των μεγάλων δωρεών μας στα νοσοκομεία του τόπου. Και επειδή η άθληση θεωρούμε ότι είναι υποστηρικτική στην υγεία, σωματική και πνευματική των ανθρώπων, η χορηγία μας στο πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους στοχεύει σε πολλαπλά ωφέλη. Τη σημαντικότητα του προγράμματος Αθλητισμός για Όλους την έχει ήδη καταδείξει η λειτουργία και η αντοχή του στον χρόνο, αφού προσφέρει τις υπηρεσίες του στα άτομα όλων των ηλικιών για 30 χρόνια. Εκτιμώντας λοιπόν τη σημασία του για τους ανθρώπους του τόπου και συνυπολογίζοντας τις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνουν για την ομαλή εφαρμογή τέτοιων ωφέλιμων προγραμμάτων, αποφασίσαμε να στηρίξουμε και σε αυτό το βήμα του τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Παράλληλη άλλωστε είναι και η ιστορική πορεία της ΟΠΑΠ και του ΚΟΑ. Η ταυτόχρονη παρουσία και συμπόρευση ΚΟΑ και ΟΠΑΠ από το 1969 υπήρξε ευτυχή συγκυρία για τον τόπο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον προπό και την καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία της αθλητικής υποδομής του τόπου. Και ποιος μπορεί να προσπεράσει το γεγονός ότι για χρόνια ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ στηριζόταν στα έσοδα από τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Η ιστορία πάντως δεν ξεχνά και δεν προσπερνά. Η μέχρι τώρα συνεργασία των δύο φορέων αξιολογείται αναμφίβολα ως αγαστή και αποτελεσματική, προς όφελος όχι μόνο του αθλητισμού, αλλά της κυπριακής κοινωνίας στο σύνολό της. Η στήριξη του προγράμματος Αθλητισμός για Όλους ομολογεί την αμφίδρομη διάθεση να συνεχίσουμε μαζί την πορεία μας και να ανταποκριθούμε τα μέγιστα στις προσδοκίες των ανθρώπων της Κύπρου. Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 1969, χρονιά δημιουργίας του ΚΟΑ, υπογράφηκε και η πρώτη διακρατική συμφωνία Κύπρου-Ελλάδας, με βάση την οποία λειτουργήσε το προπό στο νησί μας. Από τότε πέρασαν 45 χρόνια. 45 δημιουργικά χρόνια στη βάση μιας σχέσης αφίδρομου σεβασμού μεταξύ της κυπριακής κοινωνίας και του ΟΠΑΠ. Οι όποιες μετεξελίξεις του ΟΠΑΠ, αναγκαίες για την ευθυγράμμισή του στα σύγχρονα οικονομικά δεδομένα, όχι μόνο δεν επηρέασαν τη σχέση αυτή, αλλά τη σεβάστηκαν και την ενδυνάμωσαν. Γιατί πέρα από τον αθλητισμό, η εταιρεία ΟΠΑΠ νοιάστηκε και νοιάζεται ειλικρινά για την υγεία, το περιβάλλον, την παιδεία
και τον πολιτισμό. Στην προσπάθεια που καταβάλλετε, κύριε Πρόεδρε, εσείς και η κυβέρνησή σας για ανοικοδόμηση της πατρίδας μας σε αυτές τις δύσκολες ώρες, μπορείτε να απολογίζετε σε ένα ακόμα σύμμαχο. Η ΟΠΑΠ Κύπρου στέκει και θα στέκει κοντά σας, κοντά στην κυπριακή κοινωνία και τους ανθρώπους της με δύναμη, ειλικρίνεια και καθαρότητα. Σας ευχαριστώ και εύχομαι να είμαστε μαζί με τον ΚΟΑ και στα άλλα 30 χρόνια του άλλου. Ευχαριστώ. Σας παρακολουθήσαμε χθες, κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς ανακοινώνατε τα μέτρα στην προσπάθειά σας να πορευθεί ο τόπος σε καλύτερες αυριανές ημέρες. Αδύρυτη ανάγκη οι αριθμοί και τα ποσά και οι οικονομικές ορολογίες. Είναι όμως, κύριε Πρόεδρε, και μια άλλη προοπτική και μια άλλη ελπίδα που την χαίρεστε σήμερα εδώ, που την νιώθετε να πλημμυρίζει το στάδιο. Είναι τα παιδιά μας, τα οποία μέσα από τον αυθεντικό, καθαρό αθλητισμό που τους προσφέρει το ΆΓΟ, αντλούν εφόδια για τα επόμενα υγιή βήματά τους, που θα είναι και βήματα της ίδιας μας της πατρίδας. Χαιρετισμός από τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, νέες και νέοι, ο αθλητισμός σαν κοινωνική δραστηριότητα είναι άρρηκτα δεμένος με τη χαρά, την ικανοποίηση, το αίσθημα της αυτάρκειας αλλά και την υγεία. Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε την ιδέα του αθλητισμού που μόνο προσφέρει, χωρίς ποτέ να προσδοκά να πάρει οτιδήποτε. Τον αθλητισμό που δεν μοιράζει τους πολίτες σε ομάδες και προνομιούχους, νικητές και ηττημένους. Τον αθλητισμό που φιλοδοξεί να προσφέρει σε όλους ό,τι μπορούν οι ίδιοι να πάρουν από αυτόν. Τον αθλητισμό που δεν αφορά τους ξεχωριστούς, τους ταλαντούχους, τους υπέροχους πρωταθλητές. Εμείς σήμερα εδώ γιορτάζουμε τον αθλητισμό που ενώνει όλους κάτω από ένα σύνθημα για την ζωή και την χαρά. Ο μαζικός αθλητισμός είναι ένα κίνημα και η καλύτερη έκφραση αυτού του κινήματος είναι το πρόγραμμα του ΚΟΑ, Αθλητισμός για Όλους, το γνωστό μας άγχο. Είναι το πρόγραμμα που γνωρίζει τη μεγαλύτερη επιτυχία και αγκαλιάζει κάθε χρόνο 15.000 συμπολιτών μας κάθε ηλικίας με πολλά ενδιαφέροντα. Έχω ακούσει την έκκληση τόσο του Σάβα, του φίλου μου του Σάβα του Κοσάριου και της Πρόεδρου βεβαίως, της κυρίας Κλέα. Δεν συμμετέχω, λέει, σε κανένα πρόγραμμα. Συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα που με θέλει συνεχώς να τρέχω. Να τρέχω πίσω από τα προβλήματα της οικονομίας, να τρέχω πίσω από τα προβλήματα της παιδείας, πίσω από τα προβλήματα της υγείας, πίσω από τα προβλήματα της πατρίδας μας. Και αυτό ίσως είναι ένα από τα πιο έντονα αθλήματα, γι' αυτό και καλώ όλους εις τον ίδιο βαθμό έντασης να γυμνάζεστε μέσα από τα προγράμματα του άλλου. Βεβαίως, εκτός από το να τρέχω περπατώ κιόλας ή περπατούσα τουλάχιστον για 35 τόσα χρόνια. Ελπίζω με τον τερματισμό της προσπάθειας για αντιμετώπιση των προβλημάτων της πατρίδας μας να μου δοθεί ευκαιρία να χαίρομαι και πάλι τους πρωινούς μου περιπάτους. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει σήμερα στη χώρα μας άλλο αθλητικό πρόγραμμα στο οποίο να συμμετέχουν περισσότεροι άνθρωποι. Η επιτυχία του είναι τέτοια που κάθε χρόνο ο ΚΟΑ αναγκάζεται να προσθέτει νέα προγράμματα, νέα αθλήματα και να αξιοποιεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις όπου και αν βρίσκονται. 15.000 αθλούμενοι, 87 προσοντούχοι γυμναστές, 500 διαφορετικά σημεία στα οποία προσφέρεται το πρόγραμμα για ένα τόσο μικρό νησί όπως την δική μας πατρίδα
Αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα για το οποίο ο ΚΟΑ και οι άνθρωποι του πρέπει να νιώθουν περήφανοι. Φίλες και φίλοι, εδώ δεν θα βρείτε την βιτρίνα του αθλητισμού μας. Εδώ θα βρείτε δουλειά υποδομής. Για μας την κυβέρνηση, στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, στη συγκεκριμένη περίπτωση στον Άγο, βρίσκεται το πραγματικό νόημα της άσκησης. Στο βαθμό που αυτό αποτελεί βασική ανάγκη της κοινωνίας μας, εμείς νιώθουμε την υποχρέωση να το προσφέρουμε. Και το κάνουμε με χαρά, γιατί βλέπουμε πως η ανταπόκριση των πολιτών είναι αθρώα. Είναι γεγονός πως όταν μιλάμε για αθλητική δραστηριότητα, αμέσως το μυαλό μας πηγαίνει σε Ρωμαλαίους νέους. Το Άγο έρχεται ακριβώς να ανατρέψει και αυτό το στερεότυπο. Στα προγράμματα του βρίσκουν ενασχόληση άνθρωποι κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης. Από ό,τι μόλις προηγουμένως με ενημέρωσε η πρόεδρος του ΚΟΑ, συμμετέχουν σε αυτό από νήπια 3 μηνών μέχρι και κάποιοι που περνούν τη δική μου ηλικία και φτάνουν τα 100 χρόνια. Θέλω να σας συγχαρώ θερμά και εσάς και το διοικητικό σας συμβούλιο για τα επιτεύγματα, για τα προγράμματα ιδιαίτερα που φιλοξενούν και φιλοδοξούν, αν θέλετε, να δώσουν την χαρά και την υγεία στην κοινωνία μας. Ασκούνται άνθρωποι στα πάρκα, στις παραλίες, στα αθλητικά κέντρα. Βρίσκουν προσαρμοσμένα προγράμματα, υγιή άτομα, αλλά και άτομα με αναπηρίες. Αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη του δύναμη του αθλητισμού για όλους. Στο προεκλογικό μας πρόγραμμα είχαμε αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητα του μαζικού αθλητισμού και είχαμε πει πως το κράτος έχει χρέος να δημιουργήσει τις συνθήκες για να μπορούν όλες και όλοι να αθληθούν. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνουμε και με την γιορταστική μας εκδήλωση σήμερα. Αναγνωρίζω πως οι συνθήκες τις οποίες ζούμε σήμερα είναι δύσκολες. Έχω πλήρη συνέστηση πως θα έπρεπε να προσφέραμε ακόμη περισσότερο στον ΚΟΑ προκειμένου να ανταποκριθεί στους στόχους του. Αυτό που τούτα τα δύσκολα χρόνια εμείς αδυνατούμε, θέλω να πιστεύω πως θα το προσφέρει ο ΠΑΠ. Το έπραξε στο παρελθόν, θέλω να το ενισχύσει και στο παρόν και στο μέλλον. Ωστόσο, είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που διαπιστώνω πως παρά τους αντικειμενικούς περιορισμούς που υπάρχουν, όχι μόνο δεν περιορίστηκαν οι εφαρμογές των μαζικών προγραμμάτων, αλλά και συχνά έχουν επεκταθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως φαίνεται να υπάρχει σήμερα μια πιο ορθολογιστική και αποτελεσματική χρήση των πόρων που το κράτος παρέχει. Με λιγότερα λόγια παράγουμε περισσότερο. Να το πω λαϊκά. Αυτή είναι η μαγιά. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλα περιθώρια έχουμε ως χώρα και πως ακόμα και μέσα από αυτή την κρίση μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα αυτά που έχουμε, αναπτύσσοντας την ευρηματικότητα μας. Φίλες και φίλοι, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τη γιορτή, θα είμαι σύντομος και θέλω να κλείσω με μια εξομολόγηση. Θα γνωρίζετε ίσως ότι πρόσφατα πέρασα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η βαλβίδα της καρδίας μου δεν ήθελε να συμβαδίζει με τις υπόλοιπες λειτουργίες του σώματος. Την ώρα που πήγαινα στο χειρουργείο σκεφτόμουν πολλά. Ένα όμως ερώτημα μου είχε καρποθεί στο μυαλό. Αν πρόσεχα περισσότερο τον εαυτό μου. Αν αγαπούσα περισσότερο το φυσικό τρόπο ζωής και την άσκηση. Σήμερα, σε αυτό το στάδιο, πήρα την απάντηση. Σας ευχαριστώ και εύχομαι πάντα επιτυχίες και διεύρυνση ακόμα περισσότερη του προγράμματος. Να είστε καλά. Μια από τις αρετές του λαού μας, που πενευόμαστε ότι δεν στριμώχθηκε από τα προβλήματα των καιρών και των συμπεριφορών, είναι να ανοίγει τα παραθυρόφυλλα της καρδιάς του και να αφήνει το ευχαριστώ του με αυθεντικότητα και φιλότιμο. Γι' αυτό το ευχαριστώ που το Άγο θα πει σήμερα, καλώς το βήμα την προϊσταμένη μαζικού αθλητισμού του ΚΟΑ,
Έφη Μουζουρου 56. Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, αγαπητοί προσκεκλημένοι, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά και με συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά με μεγάλη όρεξη, θέληση και προπάντων όραμα. Συνταξιδέψαμε μαζί του για 3 δεκαετίες. Το αγκαλιάσαμε και μας αγκάλιασε. Μαζί του διδαχθήκαμε πολλά, μα κυρίως αποκτήσαμε γνώση και εμπειρογνωμοσύνη. Τι κι αν πέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια, τι κι αν πέρασαν χιλιάδες πολίτες χωρίς διακρίσεις, τι κι αν τα πρώτα παιδάκια και οι πρώτοι νέοι έγιναν σήμερα γονείς, παππούδες και γιαγιάδες. Κύριε Πρόεδρε, εμείς στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και στο πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους εξακολουθούμε να ονειρευόμαστε. Θέλουμε να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Όμως, ετούτη την ώρα, η ημερομηνία σημαδεύει το 300ο έτος, τα χιλιάδες μέλη του ΑΓΟ, οι δεκάδες γυμναστές και οι λειτουργοί της Διεύθυνσης αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πολιτεία που στάθηκε αρρωγός όλα αυτά τα χρόνια στο πιο επιτυχημένο μαζικό πρόγραμμα άθλησης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης αυτής της στεναρής υποστήριξης, να μας επιτρέψετε συμβολικά την απονομή μιας τιμητικής πλακέτας. Κυρία Πρόεδρε του ΚΟΑ, κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, ακόμα ανέκαμα ένωσα την παρουσία μου σε οποιοδήποτε άθλημα παίρνουν και κύπελλο. Ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι η πολιτεία το δικαιούται, κύριε Πρόεδρε, γιατί στηρίζει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κύριε Πρόεδρε, τα παιδιά αφήνουν στα χέρια σας, με αγάπη και σεβασμό, το ευχαριστώ τους. Αφήνουν και στα χέρια της πολιτείας την αγάπη τους και τα όνειρά τους για τον αθλητισμό. Από τις ωραιότερες εικόνες της σημερινής μας σύναξης και από τις ωραιότερες σας στιγμές, κύριε Πρόεδρε, με τόσα παιδιά. Προφανώς, ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, βλέποντας αθλητές μπροστά του, θα μπορούσε άνετα να πει «Θα ήθελε να γίνω αθλητής του Ταεκβοντό». Δεν ξέρω αν με την ίδια άνεση και με τα σημερινά προβλήματα, ένας νεαρός, βλέποντας ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα έλεγε ότι «Θα ήθελε να γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας». Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το τελευταίο μέρος του τελετουργικού προγράμματος σας καλώ να βάλετε μπροστά την καρδιά σας και να αφαιθείτε στα συναισθήματα που γρατσουνίζει η σεβάσμια κυρία που βαδίζει αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο. Θα την δείτε από την κεντρική είσοδο να εισέρχεται συνοδευόμενη από τον γυμναστή της, τον Ανδρέα τον Παρασκευά και τον κύριο Φίλιππο Σοφοκλέους, να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η κυρία είναι η κυρία Ειρήνη Παφίτη.
Είναι 97 χρόνων και είναι το μεγαλύτερο σε ηλικία ενεργό μέλος του προγράμματος Αθλητισμός για Όλους. Να βάλουμε το μικρόφωνο κοντά. Από πού είσαι, κυρία Ειρήνη? Δυνατά. Πού είμαστε συντοπίτες? Έκαμε μια ευχή να την επαναλάβουμε. Θέλουμε να μας πεις ένα μήνυμα και μια ευχή. Δυνατά. Ειρήνη στον κόσμο όλο. Αν πατούσαμε ένα κουμπί και ξανάρχιζες τη ζωή σου από την αρχή, θα γινόσουν αθλήτρια? Θα γινόσουν. Από 7 χρονών. Γι' αυτό φτάσαμε στα 97 και πάμε. 197 σίγουρα. Λοιπόν, η κυρία Ειρήνη πάει στο κέντρο του γηπέδου. Στο κέντρο του γηπέδου. Βάζει καλό. Ευχαριστώ. Έδωσε και την ευχή της για καλή δύναμη στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδώ η κυρία Ειρήνη. Ο τόπος, κυρίες και κύριοι, είναι οι άνθρωποι του. Είναι οι μανάδες σαν την κυρία Ειρήνη, που μέσα από το κάματο και τις ρηκίδες των 97 χρόνων αφήνει το πληθυντικό από όλοι όλους. Το κούμπι και προσωπή δύναμης για τους νεότερους. Παπροπαντός, μας μαθαίνει την αξιοπρέπεια και το φιλότιμο των παλιών που πρέπει να ξαναδώσουμε στην πατρίδα μας. Κυρία Ειρήνη, σε ευχαριστούμε ξανά. Thank you.
Ολυμπιακός και φελισιτά. Θα μας παρουσιάσει. Μεγάλη. Έχουμε και ευθύνη. Τουλ! Σε βόντσε ρε κοιτάει κοντό, να! Τουλ! Τσουμπί! Ακούπι άρεμα και του πόλτσε ρε κοι. Να! Τουλ! Πίσω. Να! Τουλ! Ακούπι μόντο μάκι. Να! Πίσω, να! Και! Τουλ! Και! Ακούπι ο λουγούλμακι, να! Και! Τουλ! Και! Πίσω, να! Και! Τουλ! Και! Σονάλ μοντομάκι, να! Και! Τουλ! Και! Πίσω, να! Και! Τουλ! Και! Τσουμπί! Κιωρίκε τσουμπί, τσο! Και! Ατσάκι, να! Και! Τουλ! Yeah!
Ήταν τα παιδιά, μπράβο παιδιά, του προγράμματος «Τα εκφόντο» της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπέροχο! Είσαι καταπληκτική! Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στην Πτήτα Σάβα και στον Χρήστο Ερακλέους. Θα χαρούμε τώρα τα παιδιά του προγράμματος «Τα εκφόντο» Επαρχίας Λάρνακας. Με μουσική και με την επίβλεψη της γυμνάστριάς τους Φρόσος Χειμωνίου.
Είμαι σίγουρος ότι ο Ζήνωνας ο Κιτιεύς θα καμαρώνει με τέτοιους απογόνους μαχητές γύρω του. Η ρυθμική γυμναστική, φίλες και φίλοι, είναι ένα άθλημα αποκλειστικά γυναικείο. Κακά τα ψέματα, οι γυναίκες έχουν την θαυμαστή χάρη του ρυθμού και εκτελείται τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού και επιλογής των παιδιών εκείνων που είναι πρικισμένα με τα επαρκή προσόντα ώστε να προωθηθούν και να αξιοποιηθούν στο αγωνιστικό αθλητισμό. Αρχίζουμε με μπάλα και κορδέλες υπό την επίβλεψη της γυμνάστριας Αγάθης Λάμπρου. Thank you.
Μπράβο, παιδιά. Ήταν τα παιδιά της ρυθμικής γυμναστικής. Thank you.
Πάει πολύς καιρός να ζήσει η πρωτεύουσα ένα τόσο όμορφο και χαρούμενο Σάββατο. Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Thank you.
Διδασκαλία και καθοδήγηση δεν χρειαζόμαστε.
Θα βάλουμε μπροστά την καρδιά μας. Θα κατεβούμε στον αγωνιστικό χώρο και θα μοιραστούμε τις στιγμές με τα παιδιά μας. Θα μας συνεπάρει ο ενθουσιασμός από όλα όσα ζήσαμε σήμερα εδώ, αλλά και ο συγκλονιστικός ρυθμός της υπέροχης μουσικής δημιουργίας του Ζορπά. Βάζουμε μπροστά την καρδιά και τη διάθεση και πάμε όλοι μαζί. Και οι γονείς να κατέβουν κάτω, και τα στελέχη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, και οι άνθρωποι της ΟΠΑ, και οι καλεσμένοι μας. Όλοι μαζί. Αυτή είναι η εικόνα του καθαρού, υγιούς αθλητισμού και τον προσφέρει ο αθλητισμός για όλους.